Πάμε λοιπόν στον Κρουσόνα. Γιώργο, για κοιτά εδώ, πάμε στον Κρουσόνα, στον συνάδελφο του Μανώλη του Παρδαλαχάκη. Εκεί με μάσκα βέβαια. Κάνει και πρέπει να έχει λίγο ψύχρα Μανώλη εκεί στον Κρουσόνα, ε. Ψιλωρίτης. Νίκο και Γιώργο, εδώ στον Κρουσόνα είναι όμορφα και ειδικά για μένα που είναι και ο τόπος καταγωγής μου, λίγο περισσότερο όμορφα θα έλεγα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στον Κρουσόνα, ανάμεσα σε γνωστά πρόσωπα, εδώ στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δίπλα μου είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ της ομάδας του Κρουσόνα, ο Μάριος Σιφάκης, και ο αρχηγός, ο Νίκος Παπαδιός. Είναι η προπόνηση σε εξέλιξη. Τους πιάσαμε έτσι επί το έργο, θα λέγαμε, εδώ στον ΠΑΟΚ. Προετοιμάζονται για το παιχνίδι της Κυριακής, υποδέχονται την ομάδα των Μυρών, έτσι ένα ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τις Μύρες. Θα απευθύνω το λόγο πρώτα στον προπονητή της ομάδας, τον Μάριο τον Σιφάκη, να μας κάνει ένα σχόλιο για το πώς έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ έχει, κύριε Σιφάκη, ξεκινήσει καλά, έχει 2 νίκες στα πρώτα παιχνίδια. Ο στόχος φέτος είναι υψηλός, όπως έχετε δηλώσει, είναι το πρωτάθλημα. Κάντε μας ένα σχόλιο έτσι, για το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ στη φετινή Α1Ε. Καλησπέρα καταρχάς. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε, έχουμε ξεκινήσει αρκετά καλά το πρωτάθλημα. Περίεργα μπορώ να πω, γιατί η αποχή των παιδιών ήταν πολύ μεγάλη. Πρόσεξαμε πάρα πολύ στην προετοιμασία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατανοούμε τον χρόνο που πρέπει στις προπονήσεις και την πίεση, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν τα παιδιά. Προς το παρόν πάμε καλά. Θέλουμε σίγουρα πολλά πράγματα να βελτιώσουμε, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι για αρχή. Πώς το βλέπετε το φετινό πρωτάθλημα? Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει το στόχο να κατακτήσει την κορυφή. Σίγουρα υπάρχουν και πολλές και δυνατές ομάδες. Σίγουρα υπάρχουν πολλές δυνατές ομάδες, όμως θα έλεγα θέλει κότσια για να βγεις από πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να το πεις αυτό. Εμείς τα έχουμε, δουλεύουμε πάρα πολύ, δεν είμαστε υπερώτες, δουλεύουμε πάρα πολύ για να πετύχουμε το στόχο μας. Σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, εννοείται, και αυτό είναι το όμορφο θα έλεγα. Από εκεί και πέρα εμείς δίνουμε το 100% και στις προπονήσεις και στους αγώνες και είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος θα ανταμυφθούν οι κόποι μας. Ωραία. Να περάσουμε, Νίκο, στον αρχηγό της ομάδας, τον Νίκο τον Παπαδιό. Αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Έχει δέσει, θα λέγαμε, εδώ στον Κρουσόνα. Έχει ρίξει άγγελα τα τελευταία χρόνια ο Νίκος Παπαδιός. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, Νίκο. Κόσμος δεν υπάρχει, υπάρχει πανδημία. Αλλά σίγουρα από την πλευρά σας μεγάλη ανυπομονησία για να επιστρέψετε στα γήπεδα. Έχετε παίξει ήδη 2 επίσημα παιχνίδια. Υπάρχει όρεξη και διάθεση φέτος να παίξετε ποδόσφαιρο, να το απολαύσετε μετά από μεγάλο διάστημα απραξίας? Καλησπέρα σας. Ναι, υπάρχει μεγάλη εποχή. Ήταν δύσκολο και για μας 6-7 μήνες χωρίς προπόνηση, χωρίς ποδόσφαιρο γενικά στη ζωή μας. Μπαίνουμε σιγά σιγά, δεν είμαστε ακόμα στο 100%, αλλά έχουμε ξεκινήσει πολύ θετικά. Έχουμε πολύ όρεξη, δουλεύουμε πολύ καλά. Και κάθε Κυριακή είναι ένα ξεχωριστό στόχος για μας, η νίκη. Να δίνουμε το 100% και κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Και σίγουρα οι συνθήκες εδώ δουλειάς είναι επαγγελματικές. Βλέπουμε βραδινή προπόνηση με προβολής. Θυμίζει έτσι, θα λέγαμε, και επαγγελματικές κατηγορίες. Ναι, είναι τέλειες. Θα μπορούσε κάθε ομάδα, πιστεύω, να έρθει να κάνει κάποια προετοιμασία εδώ πέρα. Είναι τόσο, ακόμα και το καλοκαίρι, δηλαδή, κάνουμε με 20 βαθμούς προετοιμασία, που είναι κάτι πολύ δύσκολο, γιατί στο Ηράκλειο έχει υψηλή θερμοκρασία. Είναι τέλεια, έχουμε τα φώτα μας, έχουμε το γήπεδό μας. Έχουμε τον πρόεδρο δίπλα, όλη τη διοίκηση. Και να πούμε ότι υπάρχει και γυμναστήριο. Νομίζω ότι είναι από τις λίγες ομάδες που έχει δικό της γυμναστήριο ο ΠΑΟΚ. Ναι, είναι πολύ καλό. Έχουμε, άμα τυχόν και βρέξει, μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να πάμε μέσα. Μπορούμε να δουλέψουμε και μέσα στο γυμναστήριο και μετά να βγούμε έξω για προπόνηση. Νομίζω ότι οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έτσι είναι λοιπόν, Νίκο, εδώ στον Κρουσόνα, ιδανικές οι συνθήκες για δουλειά, υψηλοί στόχοι. Θα ακούσουμε σε λίγο και τον πρόεδρο της ομάδας, τον Κώστα Μπουμάκη, και τους δύο γενικούς αρχηγούς, τον κύριο Πανταζή και τον κύριο Λεμονάκη, να μας μιλήσουν έτσι για την προσπάθεια που γίνεται φέτος και διοικητικά, για τη στήριξη που έχουν από τον κόσμο. Αν και ο κόσμος του Κρουσόνα δεν μπορεί να βρίσκεται στο γήπεδο, γιατί μέχρι στιγμής υπάρχει απαγόρευση, όμως παρακολουθούν την ομάδα, έστω και απ' έξω, ρωτούν, μαθαίνουν. Βέβαια, βέβαια, Μανώλη. Σε εξέλιξη λοιπόν η προπόνηση εκεί στον ΠΑΟΚ Κρουσόνα. Και το κλίμα φαντάζομαι είναι ιδανικό. Ιδανικό είναι το κλίμα, ναι. Έχει ξεκινήσει και πολύ καλά η ομάδα. Όπως μας είπε και ο κύριος Σιφάκης και ο αρχηγός ο Νίκος Παπαδιός. Με τις δύο αυτές νίκες ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά σε πρωτάθλημα. Στόχος, όπως είπαν, είναι υψηλός φέτος. Είναι η επιστροφή της ομάδας.
στις εθνικές κατηγορίες και τα πρώτα βήματα ήδη έχουν γίνει. Μανώλη, θες να σου δώσουμε 3-4 λεπτά μέχρι να έρθει ο πρόεδρος και να ξανασυνδεθούμε? Ασφαλώς. Βέβαια. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Για να αφήσουμε τον. Βέβαια, και να έρθει ο πρόεδρος. Λοιπόν, άνω τελεία. Γιατί τους κόψαμε στη μέση. Άνω τελεία. Πάμε λίγο στον Κουρσόνα πάλι. Πάμε στο Μανώλη του Βαρδαλαχάκη, ο οποίος έχει δίπλα του τον πρόεδρο, σωστά? Έτσι είναι, Νίκο, δίπλα μου είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Κώστας Μπουμάκης, για 4 χρόνια στην προεδρία του ΠΑΟΚ, ένας άνθρωπος που μπορεί να μην καταίγεται από τον Κρουσόνα, όμως αγαπάει την ομάδα, δέθηκε με την ομάδα ο κύριος Μπουμάκης, μαζί του και οι δύο γενικοί αρχηγοί, οι δύο εργάτες θα λέγαμε του ΠΑΟΚ, ο Μανώλης Λεμονάκης, επί χρόνια παράγοντας τον Κρουσόνα, έχει ζήσει πάρα πολλές καλές στιγμές με τον ΠΑΟΚ και ο Κώστας ο Πανταζής. Κύριε Μπουμάκη, ο ΠΑΟΚ φέτος έχει βάλει ένα υψηλό στόχο, το στόχο του πρωταθλητισμού. Έχετε χτίσει την ομάδα πάνω σε αυτά τα πλαίσια. Ήρθε φέτος η ώρα. Καταρχήν, μάλλον θέλω να σε καλησπέρισω, να σε καλωσορίσω στο χωριό σου, γιατί γνωρίζω την αγάπη σου για το χωριό αυτό. Ναι, νομίζω ότι φέτος είναι η χρονιά που πρέπει να μάθαμε από τα θύματά μας. Έχουμε οργανώσει μια ομάδα πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ όμορφα, με παίχτες διψασμένους και ένα προπονητή. Πραγματικά τον εμπιστευτήκαμε από την πρώτη στιγμή για μια καινούρια, μια νέα αρχή. Ο στόχος, όπως έχω δηλώσει από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η ποδοσφαιρική σεζόν, είναι ένας και μοναδικός. Είναι το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι η ιστορία του ΠΑΟΚ, η δύναμη της φανέλας και η κοινωνία εδώ που μας στηρίζει από την πρώτη στιγμή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα λιγότερο από το να ξαναφέρουμε αυτή την ομάδα στις εθνικές κατηγορίες, όπως πολύ σωστά είπες πριν από λίγο. Πόσο δύσκολο είναι για ένα παράγοντα όπως εσείς, έμπειρο παράγοντα, μέσα σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας, όπου ο κόσμος μαστίζεται από προβλήματα και οικονομικά, να μπορέσει να ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, με μια ομάδα ασφαλώς βέβαια που έχει δυναμική όπως είναι ο ΠΑΟΚ, εκπροσωπεί ένα ολόκληρο χωριό, μια ολόκληρη πολιτεία όπως είναι ο Κρουσόνας. Σίγουρα όμως τα πράγματα αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην καθημερινότητα για να μπορέσετε να αυτή η ομάδα να λειτουργεί εδώ επαγγελματικά. Κοίταξε, Μάνο, φέτος πραγματικά ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Δουλεύουμε όλοι σε πολύ αχαρτογράφητα νερά. Ο κορονοϊός δυστυχώς άφησε πολλά πράγματα πίσω. Όμως δουλεύοντας νομίζω ότι μαθαίνεις. Έχουμε μάθει λοιπόν αρκετά πράγματα. Σίγουρα η παρατατεμένη περίοδος προετοιμασίας κόστησε και οικονομικά στην ομάδα και υλικά για τους παίκτες, εννοώ. Όμως θεωρώ ότι ήρθε αυτή τη στιγμή, ήρθε η στιγμή η ομάδα να δείξει αυτό που έχει δουλέψει από τις 27 Ιουλίου που ξεκινήσαμε εδώ πρώτη μέρα τον αγιασμό. Ήρθε η στιγμή να δείξει πραγματικά τη δουλειά και που έχουμε κάνει αυτούς τους 4 μήνες. Ξεκινήσαμε καλά. Σίγουρα ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δύσκολο. Άλλωστε, από ό,τι γνωρίζεις, είναι ένα από τα κορυφαία της Ελλάδας. Όμως έχουμε πίστη, έχουμε όρεξη και θεωρώ ότι στο τέλος οι αντίπαλοι θα μας... η δύναμη των αντιπάλων θα μας... θα κάνει αυτό το πρωτάθλημα ακόμα καλύτερο, γιατί σίγουρα ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δύσκολο. Αναβαθμίστε λοιπόν βέβαια το πρωτάθλημα και με τέτοιες προσπάθειες. Κύριε Πανταζή, εσείς ήρθατε από τη Θεσσαλονίκη. Όπως έχει πει ο πρόεδρος, ερωτικός μετανάστης, πρόεδρε, έτσι. Θεσσαλονίκη και ΠΑΟΚ, Κρουσόνας και ΠΑΟΚ, υπάρχει σύνδεση, υπάρχει αγάπη, υπάρχουν σχέσεις, έτσι. Να μας μιλήσετε και αυτή τη σχέση που έχετε με την ΠΑΕ-ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, κύριε Πανταζή. Ναι, οι σχέσεις μεταξύ ΠΑΟΚ-Κρουσόνα και ΠΑΕ-ΠΑΟΚ κρατούν εδώ και αρκετά χρόνια. Αλλά τώρα, επειδή κύσος Κώστα Πουμάκη έχουν αναπτυχθεί πολύ περισσότερο, έχουμε δίπλωμα στην ΠΑΕ-ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά την υλικοτεχνική υποδομή και ό,τι άλλο τους ζητήσουμε, να τους ευχαριστήσουμε και φυσικά και τον πρόεδρο, τον κύριο Ιβάν Ζαβίδη. Κοντά μας έχουν βρεθεί παλέμαχοι παίχτες όπως ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης και ο Κώστας ο Λαγωνίδης, αλλά δυστυχώς λόγω κορονοϊού τώρα όλα έχουν μείνει λίγο πίσω, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν έχουν συσφιχτεί οι σχέσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Όσο για μένα, ναι, κατέβηκα από τη Θεσσαλονίκη, ζω τώρα εδώ στον Κρουσόνα και είμαι πάλι και εδώ, βρήκα ακόμη ένα ΠΑΟΚ, γιατί φαίνεται ότι είναι με ακολουθεί αυτή η ομάδα όπου και αν βρεθώ. Ναι, και ένα μικρό σχόλιο. Μικρό, έχουμε λίγα δευτερόλεπτα. Λίγα δευτερόλεπτα, ναι. Από το Μανώλη το Λεμονάκη,
τον άνθρωπο που το όνομά του είναι μόνο ΠΑΟΚ, θα λέγαμε, τόσα χρόνια στα γήπεδα, 30 χρόνια στα γήπεδα Μανώλης Σολομονάκης και φέτος γενικός αρχηγός και φέτος επάλξης, εκπροσωπεί έτσι, θα λέγαμε, την καρδιά του χωριού στην ομάδα. Κύριε Λεμονάκη, το χωριό φέτος δεν έχει τη δυνατότητα να βρει στις κερκίδες λόγω της πανδημίας, όμως αυτή η δίψα πάντα υπάρχει, έτσι. Καταρχήν να σε καλωσορίσω στο χωριό μας Μάνο, να ευχαριστήσω το Crete TV που για άλλη μια φορά είναι κοντά στον ΠΑΟΚ και στον Κρουσόνα όπως και εσένα. Πάντα η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν ο κόσμος του. Όπως και φέτος μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να κατεβαίνει στο γήπεδο, όμως με διάφορους τρόπους μας βοηθάνε οικονομικά, η στήριξή τους είναι αμέριστη. Και σίγουρα περιμένετε πώς και πώς να λήξει η πανδημία, να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα. Να τελειώσει, ναι, έτσι που πάει και καλά η ομάδα, να έχουμε και sold out στο γήπεδο του Κρουσόνα. Μάλιστα. Okay. Και πρώτα ένα τελευταίο σχόλιο. Θα γίνει εδώ, περιμένουμε να γίνει το Μάρτιο τελικός του κυπέλου. Μια μεγάλη διοργάνωση, μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στο Κρουσόνα. Βεβαίως. Σίγουρα είναι τιμή για το χωριό, είναι τιμή για τον Κρουσόνα, είναι τιμή για μας. Πέρυσι ήταν να γίνει τελικός, δυστυχώς όπως γνωρίζεις αναβλήθηκε, όμως φέτος και με τη δύναμη και με τη βοήθεια του Δήμου φυσικά, πιστεύω ότι θα διοργανώσουμε ένα τελικό ο οποίος πραγματικά θα μείνει στην ιστορία του. Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε βέβαια και όλους τους ανθρώπους εκεί της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο αυτό το κόσμο του Κρουσόνα και όχι μόνο, γιατί γνωρίζοντας τις δύσκολες στιγμές που υπάρχουν και πλέον απευθυνόμαστε στο υστέρημα του κάθε ανθρώπου και όχι στο περίσσευμα, είναι και αυτή τη χρονιά δίπλα μας. Okay. Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε δίπλα, πολύ. Και ο κόσμος του Κρουσόνα, νομίζω ότι ειδικά σε τέτοιες κοινωνίες ο κόσμος, Νίκο, διψάει για ποδόσφαιρο και δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται τα Σαββατοκύριακα στα γήπεδα. Όμως και εμείς να ευχηθούμε να τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια και ο κόσμος. Μανώλη Βαρδαλαχάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλους τους ανθρώπους εκεί της ομάδας του Κρουσόνα. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.